Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα πλέξουμε ένα όμορφο τζαντάκι σε σχήμα μαργαρίτας. Αποτελείται από δύο μόνο στρογγυλές μαργαρίτες με απλά αλυσιδάκια και ποδαράκια. Πάμε να φτιάξουμε αυτή την όμορφη και εύκολη τζαντούλα. Θα χρειαστούμε δύο διαφορετικά νήματα και βελονάκι νούμερο 2,5. Έχω διαλέξει ένα κίτρινο χρώμα για τη μαργαρίτα μου και κόκκινο που θα είναι το βασικό της τσαντούλας. Ξεκινάμε πρώτα με το κόκκινο χρώμα για να κάνουμε την αρχή εδώ, το κέντρο της μαργαρίτας. Θα ξεκινήσουμε με το μαγικό κύκλο και μέσα στο μαγικό κύκλο θα πλέξουμε 12 άριχτα. Σε αυτό το σημείο τραβάω καλά την κλωστή μου να κλείσω ο μαγικός κύκλος και θα αλλάξω χρώμα στην κλωστή μου. Θα τραβήξω το κίτρινο χρώμα και θα πλέξω τώρα 10 αλυσίδες. Και θα πατήσω ακριβώς δίπλα σε αυτό το αλυσιδάκι. Κάνω ένα άριχτο. Πλέκω πάλι 10 αλυσιδάκια. Και πατάω εδώ να κάνω ένα άριχτο. Συνεχίζω πάλι πλέκοντας 10 αλυσίδες ένα άριχτο. Έτσι θα συνεχίσω μέχρι να κλείσω τη σειρά μου κάνοντας 12 τέτοια πέταλα από 10 αλυσιδάκια το καθένα. Έφτασα στο τέλος και έχω πλέξει 12 πέταλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Εδώ τώρα θα κόψω την κλωστή μου, την κίτρινη. Και θα συνεχίσω με την κόκκινη. Σε αυτό τώρα το σημείο θα πλέξω 3 αλυσίδες και θα πατήσω στο άλλο πέταλο να κάνω ένα άριχτο. Στη συνέχεια θα πλέξω 4 αλυσίδες, ένα άριχτο στο επόμενο πέταλο. Έτσι θα πλέξω ένα λάξι, 3 αλυσίδες, ένα άριχτο, 4 αλυσίδες, ένα άριχτο στο επόμενο πέταλο. 3 αλυσίδες, ένα άριχτο. Τώρα 4 αλυσίδες, ένα άριχτο. Έτσι θα τελειώσω αυτή τη σειρά, πλέκοντας τη μία φορά 3 αλυσίδες και στην επόμενη 4. 1, 2, 3. Άριχτο, 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, άριχτο.
και έφτασα στο τέλος πλέκοντας 4 αλυσίδες. Και κλείνω εδώ. Πατάω εδώ να κάνω ένα άριχτο. Στη συνέχεια θα πλέξω 3 αλυσίδες στον αέρα και θα πατήσω ακριβώς το μεγάλο εδώ το κενό να πλέξω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι πάνω στο άριχτο της προηγούμενης σειράς. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι επάνω στο άριχτο της προηγούμενης σειράς. Μία φορά θα κάνουμε ποδαράκι, συγγνώμη, επάνω στο άριχτο της προηγούμενης σειράς, μία αλυσίδα και μετά θα κάνουμε ένα ποδαράκι, θα πλέκουμε μέσα στο μεγάλο κενό. Θα αφήσουμε μόνο 1-2 πέταλα. Θα σταματήσουμε το πλεχτό μας μέχρι το άριχτο σε αυτό εδώ το πέταλο. Δηλαδή θα κάνω εδώ μία αλυσίδα και ένα ποδαράκι πάνω στο άριχτο της προηγούμενης σειράς και θα σταματήσω. Έτσι έχω δημιουργήσει, βλέπετε, το πλαϊνό της τσαντούλας. Θα πλέξουμε ένα ίδιο κομμάτι και θα τα ενώσουμε. Όταν, φίλοι μου, πλέξετε και το άλλο κομμάτι, θα βάλετε τα 2 κομμάτια κατά αυτόν τον τρόπο, η καλή με την καλή, και θα τα ενώσουμε πλέκοντας απλά άριχτα γύρω-γύρω από την ανάποδα. Βάζουμε το βελονάκι μας στο άλλο το κομμάτι εδώ στην αλυσίδα, παίρνουμε κλωστή, τραβάμε και πλέκουμε ένα άριχτο. Συνεχίζουμε πιάνοντας το ένα κομμάτι μπροστά και τους άλλους 2 εδώ, το αλυσιδάκι στην πίσω πλευρά. Τραβάμε την κλωστή μας και μετά πλέκουμε το άριχτο. Έτσι θα γίνει η ένωση γύρω-γύρω. Έφτασα στο τέλος, ένωσα τα 2 κομμάτια και τώρα δεν θα κόψω την κλωστή μου, θα γυρίσω το πλεχτό μου από την καλή. Και συγχρόνως θα πλέξω το λουράκι της τσαντούλας. Εδώ σε αυτό το σημείο τώρα θα πατήσω εδώ να κάνω ένα άριχτο. Και τώρα θα πλέξω 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω στο 3ο αλυσιδάκι και θα πλέξω μισό ποδαράκι. 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου, πατάω το 3ο εδώ αλυσιδάκι και κάνω μισό ποδαράκι.
Θα πλέξω ακόμα λίγο. Και τώρα θα ενώσω το λουράκι στην απέναντι πλευρά. Κάνοντας εδώ ένα άρρηκτο, μία αλυσίδα και κόβω την κλωστή μου. Και το τσαντάκι μας, Μαργαρίτα, είναι έτοιμο. Ελπίζω, φίλοι μου, να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς όμορφα, χαριτωμένα τσαντάκια σε σχήμα Μαργαρίτας. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!